πρόταση της προκαταρκτικής, για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής και δηλώνω από την αρχή ότι θα μείνω μόνο σε αυτό το θέμα. Δεν θα μιλήσω για άλλα ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα, πολύ σημαντικά θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσουν και από την κυβέρνηση και άλλοι για αυτά τα ζητήματα. Έρχεται λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μία πρόταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση του αδικήματος της απιστίας από τρεις υπουργούς των κυβερνήσεών μας. Νομίζω ότι είναι απολύτως πλέον φανερό σε όποιον παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση ότι πρόκειται πραγματικά για μία φωτοβολίδα, θα έλεγα τραγικά τραγελαφική, υποκριτική, άσφαιρη, μια φωτοβολίδα αντιπερισπασμού που έσβησε νωρίς πριν την ώρα της. Και αυτό νομίζω ότι είναι φανερό και από αυτό που βλέπουμε στην αίθουσα. Αυτοί λοιπόν που δεν έβλεπαν όταν τα τρένα της διαφθοράς, τα υποβρύχια, οι βαλίτσες του πολιτικού χρήματος περνάγαν και περί άλλων τυρβάζαν, αυτοί που απειλούν τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς από το πρωί ως το βράδυ, κάνουν μηνύσεις σε κουκουλοφόρους δήθεν, προστατευόμενους μάρτυρες, που οι ίδιοι θεσμοθέτησαν αυτή την δυνατότητα και που είναι θεσμοθετημένη σε όλες τις χώρες του κόσμου και το γνωρίζουν. Αυτοί που βασίζονται σε μια ανώνυμη επιστολή για την οποία όποιος τη διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος προσεκτικά θα δει ότι είναι απολύτως έολοι, μα απολύτως έολοι, και για τις ημερομηνίες στις οποίες αναφέρεται και για τους αντίστοιχους υπουργούς και για το συγκεκριμένο φάρμακο που αναφέρεται που ποτέ δεν κυκλοφόρησε και για πάρα πολλά άλλα, αυτοί που όταν η φαρμακευτική δαπάνη έπαιρνε την ανηφόρα και είχε φτάσει πάνω από το 2% του ΑΕΠ, έρχονται να μας κουνήσουν το δάχτυλο και έρχονται να μας επικρίνουν για δύο ζητήματα. Και εγώ ισχυρίζομαι, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πραγματική σκευωρία επιχειρήθηκε να γίνει εδώ, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, και θα το αποδείξω γιατί. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος συνέλαβε αυτή την ιδέα. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι πολλοί σοβαροί συνάδελφοι από την αξιωματική αντιπολίτευση που ξέρουν να διαβάζουν και ξέρουν πολύ περισσότερα νομικά προφανώς από μένα, αλλά ίσως και πολύ περισσότερα ιατρικά από μένα, συνέλαβαν αυτή την ιδέα. Συνέλαβαν δηλαδή την ιδέα και τη σκέψη να εγκαλέσουν τους υπουργούς μας για δύο ζητήματα που τα θεώρησαν ζητήματα απιστίας. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι σωστό να επαναλάβω, είναι ορθό να επαναλάβω, για να γίνει απολύτως σαφές και το γνωρίζουν όλοι σε αυτή την αίθουσα. Και μάλιστα το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις αναφορές τους και όχι ακριβώς στην πρόταση, στις αναφορές δηλαδή που έκανε ο κύριος Λοβέρδος, η κυρία Χρυστοφυλοπούλου και ο κύριος Γεγέρογλου και όχι τόσο πολύ στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και οι ίδιοι το αναγνωρίζουν μέσα στην πρώτη αναφορά τους. Ακούστε τι λένε. Λένε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΦΕ, το έτος 2015 και το έτος 2016, η φαρμακευτική δαπάνη του ασφαλιστικού συστήματος, αυτό ακριβώς δεν το καταλαβαίνω, ξαναλέω, η φαρμακευτική δαπάνη του ασφαλιστικού συστήματος είναι ακατανόητο τι ακριβώς σημαίνει, αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και έκλεισε στα 2,6 δις
και 2,96 δις αντιστοίχως. Από τους νόμους βέβαια που εισήγαγαν με το clawback και το rebate κτλ. Το υπερβάλλον ποσό, προσέξτε, το λένε ήδη στις αναφορές τους, το υπερβάλλον ποσό δεν προκαλεί αύξηση της δημόσιας δαπάνης. Επαναλαμβάνω, το υπερβάλλον ποσό δεν προκαλεί αύξηση της δημόσιας δαπάνης που έκλεισε στα 2 δις και 1,945 δις αντιστοίχως και λένε και μια φρασούλα μετά. Αυτό είναι σαφές νομίζω και δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Αλλά πάντως αυξάνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων. Εδώ θέλω να εξηγήσω σε ένα λεπτό τι ακριβώς γίνεται με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων. Η συμμετοχή των ασφαλισμένων προσδιορίζεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το ποσοστό ανάλογα με την ασθένεια που πληρώνουν ως συμμετοχή στα φάρμακα που παίρνουν και ναι, πράγματι, αν υπάρξει αύξηση της τιμής του φαρμάκου μπορεί μέσα από αυτό το μηχανισμό να υπάρξει αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων αλλά ταυτόχρονα πληρώνουν και τη διαφορά λιανικής και ασφαλιστικής τιμής. Πάρα πολλοί άνθρωποι που με ακούνε και που το ζουν αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνουν. Άρα λοιπόν είναι ένας συνδυασμός και των δύο πραγμάτων. Και μάλιστα αυτό που πιο πολύ επιβαρύνει στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, που όπως είπαν και οι υπουργοί, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας και θα μιλήσω γι' αυτό, είναι αυτή η διαφορά. Και γιατί είναι αυτή η διαφορά, για να ανοίξουμε λίγο όλη τη βεντάλια, διότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας, στην λειτουργία του φαρμάκου, θα πω εγώ, όχι της φαρμακευτικής αγοράς, είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών στρεβλώσεων και καθυστερήσεων που έρχεται να συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι και σήμερα έχουμε διείσδυση των γενοσίμων φαρμάκων κοντά στο 20%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυτή η συμμετοχή των γενοσίμων φαρμάκων φτάνει σε πολύ ψηλά ποσοστά, πάντως σίγουρα πάνω από 50-60%. Δεν μπορώ να... Συγγνώμη. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία πρακτική που συνδέεται και με αυτά τα οποία συζητάμε, το σκάνδαλο δηλαδή, το οποίο έχει επέκταση προφανώς και σε δημόσιους λειτουργούς πέρα από τα πολιτικά πρόσωπα, μιας, θα έλεγα, και νοοτροπίας, αλλά και ενός στάτους που υπάρχει, να μην γράφονται τα γενώσιμα φάρμακα, να τα στέλνουμε στο εξώτερο πυρ και να γράφονται φάρμακα, όχι από εκείνη τη φαρέτρα. Και αυτό θέλει δουλειά για να ανατραπεί. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν υπάρχει βλάβη του δημοσίου σε καμία περίπτωση. Μα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει βλάβη του δημοσίου. Πάω παρακάτω. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο εγκαλούνται οι υπουργοί μας είναι ότι δεν εφάρμοσαν ένα νόμο του 2013, το οποίο προέβλεπε την μείωση της τιμής των φαρμάκων σε ένα ποσοστό 65% και μάλιστα των γενοσίμων φαρμάκων. Ο υπουργός, ο Ανδρέας Ξανθός, νομίζω ότι εξήγησε απολύτως τι συνέβη από το 2015 και μετά και τι συνέβη κυρίως, θα έλεγα εγώ, μετά το τρίτο μνημόνιο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Εμείς και σωστά διαπραγματευθήκαμε αυτή η μείωση να μην γίνει με έναν απότομο τρόπο. Διότι αν γινόταν με έναν απότομο τρόπο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τότε οι τιμές των γενοσίμων φαρμάκων, που σας είπα ποια είναι η διείσδυσή τους στην αγορά, αυτό λοιπόν το 20%, θα έπεφτε με ραγδαίο τρόπο. Και πράγματι υπήρχε κίνδυνος
όχι μόνο να κλείσουν βιομηχανίες και να απολυθεί κόσμος, αλλά και κίνδυνος κυρίως φτηνά και αποτελεσματικά φάρμακα να αντικατασταθούν με νέα φάρμακα, και ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν οι εταιρείες, οι πολυεθνικές εταιρείες σε αυτό το θέμα, και άρα να εκτινάξουν ξανά τη φαρμακευτική δαπάνη προς τα πάνω. Συνεπώς θα έλεγα ότι και οι δύο κατηγορίες ή εν πάση περιπτώσει εγκλήσεις, για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι την πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή, είναι απολύτως στον αέρα. Μα απολύτως στον αέρα. Δεν έχουν καμία βάση, καμία βάση. Να πάω λίγο και σε δύο άλλα ζητήματα για τα οποία εγκαλούμαστε, και να πω δύο-τρία πράγματα που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Μας λένε από το πρωί ως το βράδυ ότι τότε που εμείς παίρναμε τις αποφάσεις για να μειώσουμε τα φάρμακα, τη φαρμακευτική δαπάνη, με συγχωρείτε, εσείς ουρλιάζατε σε όλους τους τόνους για να μην γίνει αυτό. Τον 11ο τον Νοέμβριο του 2013 γινόταν αυτή η συζήτηση στη Βουλή για το clawback και το rebate. Δεν θέλω να σας θυμίσω ποια ήταν η κατάσταση. Την έχουν περιγράψει ήδη οι υπουργοί. Ποια ήταν η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, στην υγεία γενικά, και πώς εξελισσόταν αυτό. Διαβάζω όμως, και έχει μία σημασία, τι είπε ο σημερινός υπουργός υγείας σε αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό, θέλω, κύριε Πρόεδρε. Ένα-δύο λεπτά. Ανδρέας Ξανθός, η φαρμακευτική δαπάνη ήταν πραγματικά υψηλή. Υπήρξε μια φούσκα. Ήταν 5-3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε πάρτι στο χώρο του φαρμάκου. Αυτό το πάρτι έχει πολιτικό ονοματεπώνυμο και το ξέρουμε. Και σωστά μειώθηκε σήμερα και έχει πάει στα 2,3 δισεκατομμύρια. Αυτό που αποκρύπτεται συστηματικά, λέει ο Ανδρέας Ξανθός, ο σημερινός Υπουργός Υγείας, είναι ότι αυτή την περίοδο που μειώνεται η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αυξάνεται η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους και εξηγεί παρακάτω τι σχέση έχει αυτό ακριβώς με όλα αυτά που μας λέτε. Το ότι δεν ψηφίσαμε τις συγκεκριμένες διατάξεις ήταν διότι αυτές εμπεριέχονται σε ένα συνολικό σχέδιο απαξίωση του δημόσιου και διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα πω και κάτι ακόμη, δύο πράγματα ακόμη και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό που επιχείρησαν μέσα από τις αναφορές τους οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ να πούνε ακόμη, ακούστε, να πούνε ότι επί δικιάς μας διακυβέρνησης αυξήθηκε, λέει, η δαπάνη στα πρωτότυπα φάρμακα και μάλιστα θα φάρουν κάτι της Νοβάρτης. Βάζουνε λοιπόν, κάνουνε την εξής πονηριά. Βάζουνε δύο στήλες από αποφάσεις τιμολόγησης φαρμάκων. Ξέρετε τι ξεχάσανε? Μία τρίτη στήλη που υπήρξε ενδιάμεσα. Θα καταθέσω λοιπόν, για να το μελετήσουν όλοι οι συνάδελφοι, ότι υπήρξε μία ενδιάμεση αύξηση της δαπάνης, ειδικά των σκευασμάτων της Νοβάρτης, και μετά επί δικής μας διακυβέρνησης, είναι ένα-ένα. Απάντηση σε αυτά που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι από την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πώς δηλαδή παρέλειψαν αυτή την ενδιάμεση στήλη για να πούνε ότι εμείς αυξήσαμε τη δαπάνη στα συγκεκριμένα φάρμακα της συγκεκριμένης εταιρείας. Και το καταθέτω. Και ένα τελευταίο. Επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πάρα πολύ λόγος για την προκαταρκτική επιτροπή, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ νομικός δεν είμαι. Φαντάζομαι ότι άλλοι συνάδελφοι είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Αλλά υπήρξε μια αναφορά στο άρθρο του ποινικού κώδικα,
στο 263β. Ξέρετε πώς επιγράφεται αυτό το άρθρο του ποινικού κώδικα? Μέτρα επιοίκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς. Ξέρετε τι λέει στο σημείο 4, στην παράγραφο 4, ότι αν κάποιος από τους υπαίτιους των εγκλημάτων των άρθρων 235 έως 261 και 391 και 390 ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται άμεσα από τις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες εισφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη κυβέρνησης ή υπουργοί, έχουν τις παρακάτω πρόνοιες επιοίκειες κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο συνάδελφος που έκανε αυτή την αναφορά. Ολοκληρώστε με αυτό. Τελειώνω. Τι ακριβώς εννοούσε αυτή την, που έκανε αυτή την αναφορά. Δεν το ξέρω. Αλλά θα έλεγα ότι με βάση αυτή την αναφορά, υποθέσεις όπως η υπόθεση Τσοχατζόπουλου, για παράδειγμα, βρήκανε διέξοδο και ήρθανε στο φως. Και σε κάθε περίπτωση, θα πω το εξής για την Προκαταρκτική Επιτροπή. Ακούστε, πολλοί ήρθαν να μιλήσουν γι' αυτό εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι που καίει από ό,τι φαίνεται, για την Προκαταρκτική Επιτροπή και για τη δήθεν, λέει, προσπάθεια να κουκουλώσουμε και να κλείσουμε άρον-άρον. Ξέρετε ποια είναι η μπλόφα? Η μπλόφα είναι ότι αν αυτό περιοριστεί στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Επιτροπής, εκεί θα επέλθει παραγραφή και τίποτα δεν θα διερευνηθεί πιθανά. Τίποτα από τα ενδεχόμενα αδικήματα που τελέστηκαν δεν θα ερευνηθεί. Εμείς λοιπόν, τηρώντας το Σύνταγμα αυστηρά, αυτό για το οποίο ασκούμε πολύ, πολύ συγκεκριμένη κριτική και θα το αλλάξουμε και για το άρθρο 86, αλλά τηρώντας το Σύνταγμα και τον κανονισμό, θα φτάσουμε τα πράγματα μέχρι το τέλος. Η υπόθεση αυτή θα αποκαλυφθεί και όσοι είναι αθώοι θα αθωθούν, όσοι είναι ένοχοι, αυτό θα κριθεί βεβαίως από τη δικαιοσύνη στο τέλος της μέρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ματά. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δένδιας. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι